Ολυμπιακός λοιπόν απόψε συνέλεξε ένα ακόμη διάσημο σκάλπ. Η εν ενεργεία πρωταθλήτρια Ιταλίας Γιουβέντους έχασε και αυτή στο Καρεσκάκι, όπως έχασε στην αρχή της σεζόν και η εν ενεργεία πρωταθλήτρια Ισπανίας, όπως είχε χάσει πέρυσι η εν ενεργεία πρωταθλήτρια Αγγλίας Manchester United, η εν ενεργεία πρωταθλήτρια Πορτογαλίας Μπενφίκα, όπως έχασε πριν 3 χρόνια η εν ενεργεία πρωταθλήτρια Γερμανίας Μπορούσια Ντόρτμουντ. Άλλο ένα αποτέλεσμα που δείχνει ότι ο Ολυμπιακός κάνει πιο βαριά την φανέλα του στην Ευρώπη και που του δίνει την δυνατότητα να αντιμετωπίσει τέτοιου είδους μάτς στο Καραϊσκάκι με διαφορετική ψυχολογία και διαφορετικό αέρα. Όπως ο Ολυμπιακός παιδεύτηκε πάρα πολλά χρόνια να αποτινάξει από πάνω του την ταυτότητα της loser ομάδας στην Ευρώπη, έτσι όταν χτίζεις μάτς στο μάτς χρονιά τη χρονιά ένα τελείως διαφορετικό προφίλ, τότε αλλάζει η ψυχολογία σου και αποκτάς μια άλλη ταυτότητα και σε αντιμετωπίζουν με έναν διαφορετικό σεβασμό ανά την Ευρώπη. Είναι ένα αποτέλεσμα που ήρθε χάρη στην εξαιρετική εμφάνιση του Ολυμπιακού στα πρώτα 60 λεπτά. Δεν λέω αψεγάδιαστη, γιατί είχε πρόβλημα στις στημένες μπάλες, αλλά ήταν εξαιρετική σε γενικές γραμμές η εμφάνισή του για 60 λεπτά. Δεν έφαγε ούτε μία φάση από τη Γιουβέντους σε open play παιχνίδι. Κατάφερε να περιορίσει τα περισσότερα από τα τούτης. Κατάφερε να βγάλει εκτός παιχνιδιού για 60 λεπτά τον Τέβες. Κατάφερε να κάνει αλλαγή ο εξαιρετικός Μιλιβόγεβιτς τον Ανδρέα Πίρλο πριν καν συμπληρωθεί μια ώρα παιχνιδιού. Αλλά από το 60 και μετά υπήρξαν προβλήματα. Υπήρξε ένα φαινόμενο που φαίνεται ότι θα προβληματίσει κατά κάποιο τρόπο τον Μίτσελ και έχει να κάνει με την φυσική του κατάσταση. Με την φυσική κατάσταση της ομάδας του, για την ακρίβεια. Ο Ολυμπιακός φάνηκε να μένει από δυνάμεις και εκεί χρειάστηκε ο ήρωας Ρομπέρτο σε ένα ακόμα ευρωπαϊκό μάτς να κάνει 5 απίθανες επεμβάσεις για να κρατήσει μια τεράστια νίκη και να επιβεβαιωθεί και ο ίδιος που είχε δει το όνειρο και είχε πει στη συνέντευξη τύπου ότι ο Ολυμπιακός θα κερδίσει με 1-0 με γκολ του Κασάμι. Τα έπιασε και τα δύο και ο Ολυμπιακός έπιασε 6 πόντους, είναι πρώτος μετά από 3 αγωνιστικές. Έχει ένα μεγάλο πλεονέκτημα να συνεχίσει να παίζει ποδόσφαιρο στην Ευρώπη και την άνοιξη. Διότι νομίζω ότι στη χειρότερη των περιπτώσεων, έτσι όπως έχει εξελιχθεί ο Όμιλος, θα συνεχίσει το Europa League. Αλλά έχει ανοιχτό το δρόμο και για να φτάσει για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά στους 16 του Champions League, που ασφαλώς θα είναι κάτι πολύ σημαντικό για το κλαμπ, θα το ανεβάσει επίπεδο και θα το ανεβάσει ακόμα περισσότερο στην ειδική βαθμολογία της UEFA. Όλα καλά για τον Ολυμπιακό, που πλέον πηγαίνει στο Τωρίνο να παίξει για μία ισοπαλία που θα τον βάλει φαβορί για την πρόκριση. Γιατί προς το παρόν δεν είναι φαβορί, αλλά είναι πολύ δυνατά γερά μέσα στην πρόκριση.